Λοιπόν, μαζί μας είναι ο προπονητής του Απόλλωνα, ο κύριος Φωτιστακιανός, ο οποίος αμέσως τώρα θα πάρει θέση για το post-game, για τις δηλώσεις. Coach, μεγάλη νίκη σήμερα, απέναντι σε μια ομάδα που επίσης εκδικεί τον τίτλο. Πού θεωρείτε ότι κρίθηκε το παιχνίδι πρώτα απ' όλα? Κοιτάξτε, ήταν ένα παιχνίδι καταρχήν που πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για το θέαμα που προσέφεραν. Νομίζω ότι τιμάνε και οι δύο ομάδες στο πρωτάθλημα με τον τρόπο που αγωνίζονται. Το παιχνίδι ξέρουμε ότι θα είχε έναν υψηλό βαθμό δυσκολία στο παιχνίδι, με τη λογική ότι η ομάδα της ΑΕΚ είναι μια ομάδα ποιοτική, με μεγάλη εμπειρία, και η προσθήκη του Ντέιβις ξέραμε ότι θα της προσέδιδε αυτό που της έλειπε στα τελευταία παιχνίδια. Mm-hmm. Εμείς δυστυχώς για ακόμα μία εβδομάδα είχαμε κάποιες ατυχίες της τελευταίας στιγμής με τραυματισμούς. Προσπαθήσαμε να στήσουμε μία τακτική η οποία να μπορεί να περιορίσει το επιθετικό παιχνίδι κυρίως της ομάδας της Λάρνακας, που βασίζεται πάρα πολύ στην καλή κυκλοφορία της μπάλας και το σκορ που παίρνει από έξω, κυρίως με τα σουτ των τριών πόντων. Νομίζω τα καταφέραμε, εκτός την έκπληξη που μας δημιούργησε ο Ντέιβις σκοράροντας με μεγάλο ποσοστό και 4 τρίποντα στα 5, το οποίο ήταν η μοναδική παραφωνία στην αμυντική μας τακτική. Άρα νομίζω ότι το πρώτο κομμάτι που μπορούμε να συζητήσουμε είναι η αμυντική μας τακτική. Το δεύτερο είναι ότι όταν τα πράγματα γυρίσανε υπέρ της ομάδας της ΑΕΚ, με τη λογική ότι βρήκανε το σουτ σε μία περίοδο του παιχνιδιού και εμείς κάναμε συνεχόμενα λάθη, δεν πανικοβληθήκαμε. Και εκεί στο τελευταίο κομμάτι έγινε κατάθεση ψυχής από τα παιδιά, γιατί είχαν στερέψει δυνάμεις. Η συγκέντρωσή μας έλειπε γιατί είχαμε κάνει υπερπροσπάθεια, αλλά τα παιδιά βάλανε την ψυχή τους μέσα στο παρκέ και νομίζω ότι μέτρησε και η εμπειρία των δύο παικτών που έχουμε εμείς, του Άλεν και του Ντόρση, οι οποίοι όπως βλέπετε ποτέ δεν πανικοβάλλονται και πάντως ξέρουν τι θα κάνουν μέσα στο παιχνίδι, παίρνοντας βοήθεια βέβαια και τους υπόλοιπους παίκτες. Αξίζουν συγχαρητήρια πραγματικά στα παιδιά για την προσπάθεια, για την νίκη και για την κατάθεση ψυχής που κάνανε. Μιλήσατε για τους Άλεν και Ντόρση. Ανάφερε και ο Τζόι τον Άλεν και το στοιχείο αυτό. Ανάφερε και τον Φίλιππο Ντίνγκα, ο οποίος είχε ένα πολύ καλό παιχνίδι, νεαρός. Και σε μια ομάδα που έχει ένα μικρό ρόστερ όπως τη δική σας, θεωρώ ότι ήταν μια από τις θετικές εκπλήξεις ή εντυπώσεις σήμερα. Κοιτάξτε, γενικά, να σας πω ότι στη φιλοσοφία μου είναι πάντοτε, εκτός από το να κοουτσάρω τις ομάδες, να βοηθάω και νεαρούς παίκτες να εμφανίζονται, να μπολιάζονται μέσα στην ομάδα. Ο Φίλιππος είναι ένα παιδί ο οποίος καταρχήν είναι πολύ καλός χαρακτήρας, έχει σωστή νοοτροπία, δουλεύει σκληρά και φαίνεται ότι είναι έτοιμος να αρπάξει τις ευκαιρίες που του δίνονται στην ηλικία των 18 ετών. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η ομάδα μας είναι ότι δημιουργεί μια παρακαταθήκη για την ομάδα του Απόλλωνα ίσως, αλλά μια μεγαλύτερη για το κυπριακό μπάσκετ. Από την άλλη πλευρά όμως, επειδή δεν πρέπει να υπερθεματίζουμε, θα πρέπει να καταλάβουν οι νεαροί παίκτες ότι θα πρέπει να σκύβουν το κεφάλι, να δουλεύουν σκληρότερα κάθε μέρα, για να μπορέσουν όχι να μένουν στις δάφνες ενός και δύο αγώνων, αλλά να μπορούν να δουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον τους. Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια στην ομάδα σας. Ευχαριστώ, εύχομαι υγεία σε όλους και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Αυτά από τον προπονητή του Απόλλωνα, τον κύριο Φωτιστακιανό.